Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η ΑΕΚ για την απόκτηση στόπερ. Οι κυτρινομαυροί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να πάρουν το πρώτο από τα δύο βασικά στόπερ που έχει ζητήσει ο Ματίας Αλμέιδα και δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην εβδομάδα να ακληρωθεί η συμφωνία. Στην Ένωση δουλεύουν ακόμα μια δυνατή περίπτωση, αυτή του δεύτερου στόπερ, αλλά αυτή ίσως χρειαστεί περισσότερη υπομονή για να κλείσει με θετικό τρόπο. Από εκεί και πέρα, έφτασε χθες το βράδυ ο Γιάννης Γιόνσον για μόνιμη εγκατάσταση. Ο Δανός θα υποβληθεί σε εξετάσεις και βέβαια να σημειώσουμε ότι έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Να πούμε αναφορικά με τον Γιόνσον ότι είναι το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ μετά τον Μιγιάτοβιτς και να θυμίσουμε για ακόμα διαφορά ότι έχει υπογράψει από την περασμένη Παρασκευή το συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2026. Σε ό,τι αφορά τον Μπρελίν Πινέδα, εξακολουθεί να είναι διακαής πόθος του Αλμέιδα για το τρίτο χαφ που δεν έχει αποκτηθεί. Ο 26χρονος Μεξικανός μεσοπιθετικός άρχισε χθες προπονήσεις με τη Θέλτα, η οποία πάντως δεν τον υπολογίζει. Ο ίδιος πιέζει για να έρθει στην ΑΕΚ, αφού δεν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, δίχως να έχει πετύχει στην Ευρώπη.